Πάμε στη δημόσια εκπαίδευση. Πάμε να δούμε τι θα μας απασχολήσει μεταξύ άλλων. Από τη μία, η κάλυψη των κενών, έτσι δεν είναι? Ακόμα και σήμερα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, καταγράφονται κενά, υποστελέχωση. Και από την άλλη, βέβαια, θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Παραπάνω, βέβαια, σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα. Και αν ναι, ποιες ανάγκες θα καλύψουν? Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Μακράκη. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλους, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υποστελέχωση από τη μία και διορισμοί από την άλλη. Στο προσκήνιο και το 23. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα για την εκπαίδευση στη χώρα μας, το ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τους διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που έγιναν τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι για 12 χρόνια είχαν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί, λόγω των αυξημένων ποσοστού συνταξιοδοτήσεων, υπάρχει πληθώρα κενών σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης, και είτε αυτό αφορά την πρωτοβάθμια είτε αυτό αφορά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προφανώς είναι ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να γίνονται μόνιμοι διορισμοί ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν εκπαίδευση. Στον προϋπολογισμό του 2023 υπάρχει ένας κωδικός για διορισμούς γενικότερα στο δημόσιο. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα αν υπάρχει και έχει προβλεφθεί να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς προφανώς θα το διεκδικήσουμε και θα παρεύουμε σε αυτό το ζήτημα. Όμως πάντοτε υπάρχουν και κενά τα οποία δεν καλύπτονται δυστυχώς την ώρα τους. Και σήμερα που μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, τα σχολεία θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα και θα ανοίξουν με αρκετά κενά εκεί που το είχαμε αφήσει και το 22, στο ευαίσθητο κομμάτι των δομών της ειδικής αγωγής, στην παράλληλη στήριξη, όπου πάρα πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη μαθησιακής υποστήριξης από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους, δυστυχώς δεν έχουν καλυφθεί, και τα κενά αυτά ήταν πάνω από 200. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες είναι, και μέσα από την ειδική πρόσκληση που είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες, λίγο πριν εκνέσει το 2022, να δούμε τι κενά θα έχουν απομείνει, προκειμένου να μην μείνει κανένα παιδί που χρειάζεται την άμεση ανάγκη της εκπαιδευτικής και μαθησιακής υποστήριξης, να μην μείνει χωρίς εκπαιδευτικό. Μάλιστα. Κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν, σωστά, κύριε Μακράκη, διαχρονικά. Είτε διανύουμε μνημονιακή περίοδο, είτε διανύουμε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης, είτε διανύουμε τα ενεργειακά που μας απασχολούν και σίγουρα επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινότητα και στην εκπαίδευση, γενικά πολλά τα περιστατικά. Βλέπουμε ζητήματα στα οποία δεν έχουν δοθεί λύσεις. Ακριβώς, και επειδή θίξατε και το ζήτημα σε ποιες κατηγορίες, αν γίνουν διορισμοί, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα και στον νομό Ηρακλείου, χρειαζόμαστε σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Χρειαζόμαστε και νηπιαγούς και δασκάλους, αλλά χρειαζόμαστε και από όλη την γκάμα των ειδικοτήτων, οι γυμναστές, πληροφορικούς, οικαστικούς, θεατρολόγους, μουσικούς. Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά που θα μπορούσαν να καλυφθούν από μόνιμες προσλήψεις. Και αν θέλετε, ο νομός Ηρακλείου ήταν και ένας νομός που σε πολλές κατηγορίες, σε πολλές ειδικότητες δεν πήρε. Τα προηγούμενα χρόνια που έγιναν διορισμοί δεν είχε προσλήψει σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Επομένως, αυτό που εμείς ζητάμε και διεκδικούμε είναι, εφόσον γίνουν και μόνιμοι διορισμοί, πράγμα αναγκαίο, να γίνονται και σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη σε όλο το πρόγραμμα που υπάρχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να είστε καλά, κύριε Μακράκη, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.